των κοινοβουλευτικών συντακτών. Ναι. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε πάρα πολύ αισιόδοξος, τόσο αισιόδοξος, όπως είπε χαρακτηριστικά, που δεν μπορώ να το πιστέψω κι εγώ. Αν τα μηνύματα αυτά επαληθευτούν, είπε ο Πρωθυπουργός, τότε θα αναγκαστώ να φορέσω μέχρι και γραβάτα. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, έκανε μια αποτίμηση του ταξιδιού στην Κίνα και το επενδυτικό κλίμα που πήρε από όλο αυτό το ταξίδι. Και μάλιστα λέει ότι δεν είναι μόνο η Κίνα που ενδιαφέρεται πλέον για επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες χώρες. Τσουνάμι επενδύσεων, το αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θεώρησε ότι αύριο είναι η ψηφοφορία ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Θεωρείται αυτονόητο. Και από την άλλη πλευρά χαιρέτησε την αλλαγή στάσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τώρα φέρνει τροπολογία με τα αντίμετρα τα δικά μας. Τουλάχιστον εγώ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, είπα ότι αν δεν έχουμε κάτι για το χρέος, τότε δεν ισχύουν τα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει, ότι θα τα εφαρμόσει τουλάχιστον και αν έρθει εκείνη στην κυβέρνηση. Δηλαδή δεν δεσμεύεται για τίποτα άλλο παρά ότι θα εφαρμόσει τα μέτρα που εμείς λέμε ότι θα τα εφαρμόσουμε από τη στιγμή που δεν θα έχουμε για το χρέος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο κύριος Σόιμπλε μπορεί να είναι σε σύγκρουση. Εμείς είμαστε έξω από το κάδρο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας. Στις 22 του μήνα, αναφέρω πάλι στο αισιόδοξο μήνυμα, πιστεύει. Κρατάμε βέβαια μικρό καλάθι, λέει, γιατί δεν πιστεύουμε ακόμη και αυτά που μας λένε. Τα βλέπουν τόσο θετικά που αναρωτιόμαστε κιόλας και τσιμπιόμαστε. Λες να είναι αλήθεια, τόσο θετικά, αλλά κρατάμε και μικρό καλάθι. Υπάρχει περίπτωση στις 22 του μήνα η νύχτα να είναι μακρά. Μπορεί να δούμε και κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, εμείς πηγαίνουμε σταθερά και πιστεύουμε ότι αν πάρουμε, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, το θέμα του χρέους, τότε σιγά σιγά θα μπορούμε δοκιμαστικά να βγούμε στις αγορές, να μην βρούμε επιτόκια 5 και 6%, να βρούμε έστω στην αρχή ένα 4,5% και μετά το συζητάμε ακόμη μικρότερο. Οπότε εκεί μπορεί σιγά σιγά, δειλά-δειλά, η χώρα να βγει στις αγορές και να σχεδιάσει την επόμενη μέρα. Αυτά πρόλαβα να κλέψω, γιατί συνεχίζει την ενημέρωση. Θα έρθει ο Κώστας για τα υπόλοιπα. Το τσιμπιόμαστε. Το τσιμπιόμαστε, το είπες εσύ, το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Το τσιμπιόμαστε, αν είναι αλήθεια. Δικό σχόλιο είναι ή δικό του. Τι έγινε, έχασε τον ήχο. Λέω, το τσιμπιόμαστε που είπες, τι λες.